Επικοινώνησα με την Ανίτα Δημητρίου και την συνεχάρηκα για την εκλογή της στην Προεδρία της παράταξής μας. Την ευχαρίστησα για τον ωραίο αγώνα που κάναμε και την διαβεβαίωσα ότι θα είμαι δίπλα της στην προσπάθεια για να κάνουμε τον Δημοκρατικό Συναγερμό και πάλι κυρίαρχη πολιτική δύναμη του τόπου μας. Όταν μπήκα σε αυτή τη μάχη, προέταξα τρία στοιχεία. Ανανέωση, ενότητα, πολιτικό εξυγχρονισμό του Δημοκρατικού Συναγερμού. Η ανανέωση επιτεύχθηκε. Και επιτρέψτε μου να πω ότι η υποψηφιότητά μου ήταν ο καταλύτης σε αυτή την εξέλιξη. Η ενότητα είναι επίσης δεδομένη. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός βγαίνει πιο δυνατός από αυτή την διαδικασία, καθώς τόσο η Ανίτα, όσο και εγώ, κάναμε μια πολιτισμένη καμπάνια που ένωσε το κόμμα. Αποφόρτισε εντάσεις και νομίζω ότι κάναμε το πρώτο βήμα για να κλείσουμε τις πληγές που άνοιξαν τους τελευταίους μήνες. Απομένει το ζήτημα του εξυγχρονισμού της παράταξής μας. Τόσο ως προς τη λειτουργία του, όσο και στον πολιτικό του λόγο. Κάτι που θεωρώ πως είναι αναγκαίο για να γίνει ο συναγερμός ξανά μεγάλος και δυνατός. Για το σκοπό αυτό θα συνεχίσω να εργάζομαι στο πλευρό της νέας Προέδρου με σεβασμό στην βάση της παράταξης και οδηγώ τις αρχές και τις αξίες που τις συγκροτούν. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό μου σε αυτή την αναμέτρηση. Όσους με ψήφισαν σήμερα, αλλά και όσους με στήριξαν ακόμα και όταν τα προγνωστικά δεν ήταν με το μέρος μας. Τους συνεργάτες μου, τους φίλους μου σε όλη την Κύπρο, τους πολλούς εθελοντές της εκστρατείας μου. Θα τους είμαι πάντα ευγνώμων για την αγάπη και την εμπιστοσύνη τους. Θέλω επίσης σήμερα να ευχαριστήσω τον απερχόμενο πρόεδρο του κόμματος, τον Αβέρο Φνιοφίτου, για όλα όσα προσέφερε, για όλα όσα προσέφερε στην παράταξή μας όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και για την στήριξη και την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μου. Οι όποιες διαφωνίες προέκυψαν δεν μειώνουν σε τίποτα τον σεβασμό μου προς εκείνον και σε ό,τι με αφορά ανήκουν ήδη στο παρελθόν. Και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, την Τίνα, την Αθηνά, τους γονείς και τα αδέλφια μας, που η αγάπη τους είναι για μένα λόγος να προσπαθώ κάθε μέρα περισσότερο. Με την εκλογή της νέας Προέδρου ανοίγει μια νέα εποχή στην ιστορία της παράταξής μας. Στο χέρι μας είναι να είναι γεμάτη επιτυχίες για το κόμμα μας, αλλά πάνω απ' όλα εποφελής για την πατρίδα μας. Η προσπάθεια όλων μας θα είναι κοινή. Και σε ό,τι με αφορά, υπόσχομαι ότι στον αγώνα για ένα δυνατό και περήφανο Δημοκρατικό Συναγερμό θα είμαι στην πρώτη γραμμή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πραγματοποιήθηκε σήμερα, με απόλυτη τάξη και οργάνωση, μια άψογη εκλογική διαδικασία για την εκλογή νέου Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα 20.734 μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού να ευχαριστήσουμε τα 20.734 μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού για τη συμμετοχή τους. Αριθμός πρωτοφανής. Θέλουμε ακόμη ως Εφορευτική Επιτροπή να ευχαριστήσουμε τους πολλούς εθελοντές που εργάστηκαν σήμερα.
Ανακοίνωση επίσημων αποτελεσμάτων έκτακτης Πανκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης για ανάδειξη νέου Προέδρου. Στην έκτακτη Πανκύπρια Εκλογική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε σήμερα βάσει της σχετικής καταστατικής πρόνοιας, ψήφισαν 20.734 μέλη, ποσοστό 40,9% των μελών του Δημοκρατικού Συναγερμού. Έγκυρα ψηφοδέλτια 20.652, άκυρα ψηφοδέλτια 53, λευκά ψηφοδέλτια 29. Έλαβαν Ανίτα Δημητρίου 14.287 ψήφους. Ποσοστό 69,18%. Δημήτρης Δημητρίου, 6.365 ψήφους. Ποσοστό 30,82%. Η κυρία Ανίτα Δημητρίου ανακηρύσσεται ως η νέα πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Θέλω με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τις 20 και πλέον χιλιάδες των συναγερμικών που σε μια άψογη διαδικασία, σε μια ακόμα μεγάλη γιορτή της δημοκρατίας, προσήλθαν στην κάλπη και ψήφισαν για τη νέα ηγεσία. Να ευχαριστήσουμε τις δεκάδες και εκατοντάδες εθελοντές, την Εφορευτική Επιτροπή, όλους όσους συνέβαλαν για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Να συγχαρώ τη νέα Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, την αγαπητή μας Ανίτα Δημητρίου. Να συγχαρώ τον Δημήτρη Δημητρίου για τον αγώνα που έχει διεξάγει. Και απόψε στέλνετε ένα μήνυμα. Βαθιές οι ρίζες αυτής της ιστορικής παράταξης. Για όσους νόμισαν ότι μπορούν να διασπάσουν την συνοχή ή να παίξουν με τις κληρυδικές αρχές και αξίες της. Εμείς ένα πράγμα θέλουμε να σου υποσχεθούμε. Δεν χρειάζεσαι ούτε τις συμβουλές μας, ούτε την καθοδήγησή μας. Να θεωρείς δεδομένη τη στήριξή μας για το καλό του τόπου μας, για το καλό της παραταξής μας. Γιατί το καλό του τόπου μας περνά από ένα ενωμένο, δυνατό και πρωταγωνιστικό Δημοκρατικό Συναγερμό. Να είστε καλά. Εδώ είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός ενωμένος και ισχυρός. Και μαζί θα πορευτούμε στη συνέχεια, ενωμένοι, ισχυροί, πρωταγωνιστές στα πολιτικά δρόμενα. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου αυτό τον υπέροχο κόσμο του Δημοκρατικού Συναγερμού, που από την πρώτη στιγμή συστρατεύτηκε και έκανε σήμερα πράξη την ενότητα. Είμαστε όλες και όλοι μαζί με αυτή την σπουδαία παρακαταθήκη του Γλαύκου Κληρίδη, με αυτό το όραμα για το αύριο, και έτσι θα προχωρήσουμε. Η προσέλευση του κόσμου σήμερα ήταν μαζικότατη και αρθρώα. Και δόθηκε ηχηρό το μήνυμα ότι έτσι θα πορευτούμε και στη συνέχεια. Σε αυτή την προσπάθεια κανείς
και καμία δεν περισσεύει. Θέλουμε τα ιστορικά μας στελέχη, θέλουμε την ηγεσία μας, θέλουμε τα οργανωμένα σύνολα, θέλουμε την νεολαία μας, θέλουμε τον καθένα και την κάθε μία ξεχωριστά από εσάς. Δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι απόψε. Μόνο νικητής είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Και προχωράμε για ενότητα, για ισχυροποίηση της περήφανης μας παράταξης. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον συνάδελφο Δημήτρη Δημητρίου. Δώσαμε αυτή τη μάχη με πολιτισμό, με συναδελφικότητα και έτσι θα προχωρήσουμε. Και πρόεδρε, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Και εσάς προσωπικά που από την πρώτη στιγμή συστρατευτήκατε σε αυτό το κάλεσμα ενότητας. Τον αναπληρωτή πρόεδρο, Χάρη Γεωργιάδη, τον κοινοβουλευτικό, την υπόλοιπη ηγεσία, τους συναδέλφους, όλους και όσους στήριξαν αυτή την προσπάθεια ανανέωσης και εξυγχρονισμού. Και σας διαβεβαιώ, φίλε πρόεδρε, ότι θα προστατεύσουμε τις αρχές και τις αξίες μας. Και θα μετωσιώσουμε σε πράξη το όραμα που έχουμε για να παραμείνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός ενωμένος και ισχυρός, πρωταγωνιστής στα πολιτικά δρόμενα. Αυτή είναι η περήφανη μας παράταξη και αυτός είναι ο περήφανος μας κόσμος. Τώρα χρειάζεται μόνο σκληρή δουλειά, πραγματικά να κάνουμε την ενότητα πράξη. Και έτσι, με το όραμα μας, με τις αρχές μας, να διασφαλίσουμε το αύριο και αυτό που αξίζει σε αυτή την τιμημένη παράταξη. Ξανά σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, τον καθένα και την κάθε μία ξεχωριστά. Όλους όσους εργάστηκαν για να μπορέσουμε σήμερα να κάνουμε πράξη αυτή τη συναδελφική εκλογική αναμέτρηση, τους τόσους εθελοντές, εθελόντριες, την Εφοριακή Επιτροπή, όλους, την ηγεσία, τα επλά στελέχη. Ένα είναι το μήνυμα, ότι είμαστε εδώ ενωμένοι και ισχυροί για το αύριο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόνο ευθύνη και αγάπη για το κόμμα μας και τον τόπο μας. Να είστε καλά.